Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας, καλή χρονιά, καλή αγωνιστική χρονιά. Σήμερα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι όποια πλευρά των εξελίξεων και αν δούμε, όλα όσα και αν συμβαίνουν γύρω μας βάζουν επιτακτικά το ερώτημα τι πρέπει να γίνει, ποια είναι η λύση στα καθημερινά διέξοδα που βιώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας, ποια είναι η διέξοδος προς όφελος του λαού. Γιατί δεν θεωρούμε κανονικότητα να δουλεύουμε χωρίς αύριο, χωρίς ωράριο, χωρίς ξεκούραση, με μισθός που τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε να είμαστε οι εργαζόμενοι απορροστάτευτοι σε ένα σμπαραλιασμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν πρόκειται να δεχτούμε ως κανονικότητα τα εργατικά ατυχήματα που είναι συχνά και εδώ στο νομό μας. Δεν ανεχόμαστε να μας ληστεύουν καθημερινά και να μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από τις τσέπες μας, τα σούπερ μάρκετ και τα βενζινάδικα, να ξαφρίζουν τις τσέπες μας οι ηλεκτρισμού και οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Να μην μπορούμε να ζεσταθούμε εμείς και οι οικογένειές μας γιατί το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Δεν κάνουμε έγκλημα γιατί θέλουμε να μείνουμε με τις οικογένειές μας σε ένα σπίτι και πρέπει κάθε μήνα να τους πληρώνουμε έναν ολόκληρο μισθό. Η ακρίβεια ροκανίζει καθημερινά το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Όμως η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια στον 21ο αιώνα δεν είναι φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε εισαγόμενα. Έχουν αιτία και ένοχο. Είναι η μόνη επιδίωξη για το κέρδος των ενεργειακών και γενικότερα των επιχειρηματικών ομίλων που υπηρετούν με συνέπεια όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Και αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές και αντιθέσεις μεταξύ των νυν και των επίδοξων διαχειριστών που θέλουν το λαό καθυλωμένο και άπραγο. Έχουμε πείρα από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων που συνεχίζουν στον ίδιο διέξοδο αντιλαϊκό δρόμο που ματώνουν το λαό για την επεράσπιση των κερδών των μονοπωλίων που θυσιάζουν τη ζωή μας στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι σας και σύντροφοι, το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στις 29 του Γενάρη πραγματοποιεί το 34ο συνέδριό του με την ουσιοδοξία ότι μπορεί να βάλει ισχυρές βάσεις για την παραπέρα ενίσχυση των αγώνων της εργατικής τάξης του νομού μας, των εργαζομένων στις κατασκευές, στα μεγάλα έργα, στο μέταλλο, στις εκθοκαλλιέργειες, στις μεταφορές, στο εμπόριο, στον επισητισμό και παντού, Ξέρουμε ότι στην οργάνωση βρίσκεται η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα και όπλο μας είναι η αλληλεγγύη. Ξέρουμε ότι όποτε και ό,τι κέρδισε ο λαός, το έκανε όταν σήκωσε το κεφάλι. Οργανώθηκε και πάλεψε ενάντια στους εκμεταλλευτές του, συνειδητοποίησε τη δύναμή του και βάδισε μαζί με το κουκουέ. Οι αγώνες του είχαν αποτέλεσμα όταν εμπιστεύτηκε τους κομμουνιστές μέσα στα σωματεία και εδώ στην περιοχή. Γι' αυτό χρειάζεται ισχυρό κουκουέ παντού, στους καθημερινούς αγώνες, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειά και σπουδών, σε κάθε πόλη, γειτονιά και χωριό για την υπεράσπιση της ζωής μας, του βιωτικού επίπεδου, του εισοδήματος για αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τη λογική της αναμονής η συνεχώς αυξανόμενη λαϊκή οργή να μην εγκλωβιστεί στην ακινησία της αναμονής των βουλευτικών εκλογών και των επίδοξων σωτήρων. Γιατί δεν αρκεί να βγει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση και να έρθει η επόμενη που θα συνεχίσει τον ίδιο δρόμο εξυπηρέτησης των αξιώσεων του μεγάλου κεφαλαίου, των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής ΕΕ Ένωσης και των ΙΠΑ ΕΕ. ΝΑΤΟ. Το έργο αυτό είναι χιλιοπεγμένο και το έχουμε ξαναδεί. Με ισχυρό κουκουέ παντού να χτίσουμε ασπίδα για το σήμερα ανοίγοντα τον ελπιδοφόρο δρόμο τη ανατροπή, κόσμου τη εκμετάλλευση, τη φτώχεια και των πολέμων. Αυτό που επήγει είναι να ενισχυθεί το αγωνιστικό πνεύμα μέσα στην εργατική τάξη και το λαό, με συμπόρευση με τον Κουκουέ, που θα εκφράζεται και στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών παντού, για να γράψει η εργατική τάξη και ο λαό τη δική του ιστορία και το δικό του σενάριο. Με συμπόρευση στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα σε συμπόρευση με το κοκούέ μπορεί να αναθύλει η ελπίδα και η προοπτική για το, για το λαό. Γεια σας.